ρε. Θέλω να ψωφισμένοι. Μα ψωφισμένοι όμως ρε φίλε. Ζωντανή ρε. Ζωντανή. Όχι ρε φίλε, ψωφισμένοι. Ψωφισμένοι. Γυρίστε για την προχτήση να μην φάσει με γελώνα. Πρέπει να θέλουμε σακούλι. Το φτωχό είναι σκοτωσάν του. Είδες, είδες. Ναι, αλλά κοίταξε ο μακρινός, φαίνεται τον όμως. Ναι, ναι. Μακριά φαίνεται, ναι, παράξενα, ναι. Μακριά φαίνεται πολλά παράξενα πράγματα, το χελώνες. Κάθε μέρα, μια χελώνα σκοτωμένη. Και τούτε σκοτώνονται στις ψαράες, α. Ψαράες πως σκοτώνονται. Κι άλλο μέσα τα δίχτυα, σχίζουν τα δίχτυα. Τι να πω ρε φίλε, μας σκοτώνουν έτσι πλάσματα. Πρέπει να είναι καρέτα. Ναι, αλλά μωρό. Αλλά μας σκοτώνουν έτσι πλάσματα. Πρέπει να σίγουρα να ζήσει άλλο 80 χρόνια. Ναι, λέω ότι πάει πολλά πιο... Ρυγκαημένη. Νομίζω ότι με αναλυγίας πρέπει να λάβεις ευθύνες του, γιατί γίνεται, να προστατεύσεις τις χελώνες. Γιατί δεν γίνεται το πράγμα. Τώρα μπορούμε να δούμε και φώκια αντεμάξει, να. Ναι, μπορεί. Όπου τα βλέπω, ναι. Μπορεί. Να λεπτώ. Ναι, δυστυχώς, αδερφέ μου, μετά από τη... μετά από την προχθεσινή κακομεταχείριση για θάνατο χελώνας από κάποιους ασυνείδητους, συνεχίζεται η κατάσταση, να βρίσκουμε καθημερινά χελώνες σκοτωμένες. Συνήθως είναι χελώνες οι οποίες βλέπονται σε δίκτυα ψαράδων και τις σκοτώνουν με σκευάρνια ή οτιδήποτε, γιατί λένε ότι σκίζουν τα δίχτυα τους. Η σημερινή χελώνα πρέπει να είναι γύρω στα 8 με 10 χρονών. Τότε η χελώνα θα ζούσε ακόμα 100 χρόνια. Και δυστυχώς έχουμε το φαινόμενο καθημερινά και βλέπουμε και τουρίστες. Πρέπει κάποιος να αναλάβει τις ευθύνες του, νομίζω. Πρέπει, δεν γίνεται. Οι χελώνες είναι κάτι το οποίο εμπλουτίζουν το θαλάσσιο. Αλλά μετά το γεγονός με τη μεγάλη τυχερό, νομίζω έπρεπε να. Έπρεπε να κινητοποιηθούν. Σήμερα πάλι 24 Οκτωβρίου 2016. Ακόμα μια χελώνα σκοτωμένη. Ακόμα μια χελώνα σκοτωμένη. Να μην περιμαζέψουν σε λίγο έξω. Αυτά. Ελπίζουμε να βοηθήσει το βίδεο. Από εκεί και πέρα, καθένα να αναλάβει τι ευθύνε του.